δυστυχώς. Αλλά στο κινητό, ποιος το ανοίγει, διαβάζουν, δεν σημαίνει ότι πάει στο Instagram. Μπορεί να διαβάζει site και να ενημερώνεται. Γιατί το κατατάσσει, κυρία Καγιά, στο χαζολόγημα. Αποκλείεται να διαβάζουν site και να ενημερώνονται. Ασχολούνται όλες με fashion influencers, bloggers, unboxers. Ωραία, αυτό δηλαδή κάνουν. Εσύ όταν θα πήγαινε στο backstage που ήταν η κυρία Καγιά, διαβάζανε. Ενημέρωση το unboxing. Διαβάζει τα θηλατρότητα του είναι. Εάν ακολουθεί λογαριασμού σοβαρού σχεδιαστών, πολλοί σχεδιαστέ πια. Ακόμα και ο Tom Ford έχει κάνει βιντεάκι. Καλά, με την Τσελέστε Μπάρμπερ. Ναι, εντάξει, σου λέω ένα όνομα, φαντάζομαι ότι το ετοιμάζει. Αλλά πια όλοι αυτοί ασχολούνται περισσότερο με τα social και με, ανεβάζουν λογαριασμούς τους τα κοίταξε, πάντα. Από τα σχέδιά τους, από πασαρέλες. Ρε παιδιά, ποιος έχει μπει σε backstage με μοντέλα και διαβάζουν βιβλία? Έχω κάνει θέματα που τις έχω δει να διαβάζουν τα βιβλία του στο backstage. Δεν το ξέρω αν θα πάω. Καλά, το ένα δεν είναι ρητό. Μα θέματα. Το ένα δεν είναι ρητό, αλλά απλώς μπορεί να ενημερωθεί κάποιος και μέσα από το Instagram και μέσα από το κοίταξε, site. Επειδή εγώ έχω μια ευαισθησία στο θέμα του χαρτιού και των ανθρώπων που γράφουν και έχουν μάθει να γράφουν σε περιοδικά. Ακόμα η μόδα και, είναι εικόνα. Ακόμα όμως. Και, ακόμα... Η μόδα είναι εικόνα. Είναι άλλο να βλέπεις ένα βίντεο και άλλο να διαβάζεις ένα άρθρο. Δεν με αφήνεις να σου απαντήσω. Άλλο να βλέπεις τα ρούχα και άλλο να δεις σε χαρτί. Αν με αφήσεις να σου απαντήσω. Μόδα σημαίνει ότι ξέρουν την ιστορία της μόδας. Κανένα από τα κορίτσια που συμμετέχουν στο Next Model δεν με πείθει ότι μπορεί να γνωρίζουν την ιστορία της μόδας. Ποια αυτό είναι η αλλαγή που έκανε ο Dior, ποια είναι η αλλαγή που έκανε στη Chanel. Στην ώρα εκεί που περιμένουν, περίπτωση. Στο τα κορίτσια του Next Model ξέρουν να ξεκατηνιάζονται υπέροχα. Δεν ξέρουν τι σημαίνει μόδα. Συγγνώμη, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Ότι σου μπορεί να ακούσει και βαρύ και μέσω του κινητού όχι, μπορούν να ενημερωθούν. Όχι, Φέιμου, δεν μπορούν να ενημερωθούν μέσω του κινητού. Δεν μπορούν να ξέρουν ποια είναι η αλλαγή που έκανε ο Dior στην μόδα την παγκόσμια και ποια είναι η αλλαγή τη Chanel. Μην με την ευρύσει τώρα και γιατί πριν από λίγο έβαζε το πλέξιμο ήδη με το διαβάζω ένα βιβλίο. Μπορεί να είναι το ίδιο. Μα έχουν μεγαλώσει με κινητά. Το μόνο που ξέρουν να κάνουν είναι να βλέπουν ποια γδίνεται και γδίνεται στο Instagram και κάνει boxing unboxing. Δεν ξέρουν τι σημαίνει μόδα. Υπάρχουν η γενιά της Βίκης ξέρει τι σημαίνει μόδα. Ναι, μην γιατί το αναιρείς ότι κάποια κορίτσια δεν διαβάζουν στο σπίτι τους και το ότι είναι και στο κινητό υπάρχει ένα μέτρο και μπορούν να χαζέψουν. Δεν μου το έχουν αποδείξει από το επίπεδο που βλέπω. Δεν βλέπω καμία να μιλάει για τη Σκιαπαρέλη και τον Νικό του Μπαλετσιάγκα. Δεν φταίει αυτό όμως. Ίσως φταίει ότι η επιλογή έγινε συγκεκριμένα από την Καγιά, από την παραγωγή για να κάνουν ένα τζέρτζιλο και να μαλώνουν μεταξύ τους. Το μόνο που φύγει από εκεί μέσα. Μα και την Καγιά, ρημό, αυτό τι νοιάζει, να κάνει τηλεθέαση. Γι' αυτό είναι αυστηρή. Μην μας λέει τώρα ότι προσπαθεί να τη μαζέψει. Ναι, αλλά ξέρει τι σημαίνει μόδα όμως η Βίκη Καγιά. Καλά, δεν είπαμε ότι δεν ξέρει. Φυσικά ξέρει. Όλα αυτά τα κορίτσια που βλέπουμε ξέρουν τι σημαίνει μόδα, ξέρουν τι σημαίνει Instagram. Θέλουν να γίνουν όλα. Κάτι μου, αλλά και από το Instagram μπορεί πια να ενημερωθεί. Όχι, δεν μπορεί να ενημερωθεί από το Instagram. Ακολουθεί τα λάθο πρόσωπα. Να σου κάνω ένα. Αλήθεια. Με έχετε φέρει σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Όχι, δεν είναι. Έλα, δεν είναι έτσι. Τι έβαλε. Είσαι εντυμένο κατάλληλα να μα μιλήσει για μόνο. Μετά θέλω κάποια στιγμή να πει το δηλαδή, η κάθε. Όχι, τσατίζομαι γιατί κάθε ανεπάγγελτη έχει γίνει fashion blogger. Σε παρακαλώ τώρα καθόμαστε και ανεχόμαστε την κάθε βλακεία του Instagram. Ναι, με φουντώνετε. Ναι, με φουντώνετε γιατί είναι βρωμάει αμορφωτήλα. Και έλλειψη κουλτούρας και έχουν γίνει όλες fashion μπλογκούδες. Επειδή έχουν αυτό. Δει αυτό την πιάρα πειράζει. Έλα, αυτό είπε σε μια ζωή μου. Μην μας πουλάνε Πάπυρος Λαρούς Μπριτάνικα ότι διαβάζουν πίσω που κάθονται και κοιτάει μία πως έχει φτιάξει τη φράτζα της. Ωραία. Άλλη. Να καλέσετε μια μέρα την Νόνη Δούνια, γιατί εγώ έχω αποδείξεις, να μας μιλήσει για τα χρόνια της μόδας που πίσω εγώ πήγαινα και τις έβλεπα να διαβάζουν βιβλία. Λοιπόν, τέλος, δεν έχω να πείσω κανέναν. Φέρτε την Νόνη Δούνια εδώ να σας πει τι διαβάζαν τα κορίτσια. Γεια σου, Νόνη. Η Νόνη είναι από την εξαίρεση. Δεν είναι εγώ μόνο η Νόνη Δούνια. Μια σωστή χρήση του διαδικτύου και της εξέλιξης τεχνολογίας, ότι μπορείς ακόμα και με το Instagram, αν το χρησιμοποιείς σωστά, να μπαίνει σε οίκους, σε λογαριασμούς οίκων και σχεδιαστών μόδας. Δεν μπορούν να μάθουν την ιστορία. Μα επιμένεις ένα πράγμα που το ξέρω πολύ καλά. Δεν θα μάθουν την ιστορία της μόδας από το Instagram. Δεν λέω για την ιστορία μόδας. Λέω ότι ασχολούνται με την αισθητική. Βλέπουν ότι είναι πια καινούριο. Δεν ζήτησαν από τα κορίτσια ωραία να ντυθούν σωστά. Άμα δεν το έχουν τελειώσει. Θα πάτε κάπου, τι θα βάλετε. Μα λέμε διαφορετικό πράγμα. Καλέ, μονιάστε. Δεν όχι, λέμε διαφορετικό τόσο πράγμα. Καιρό που ήσουν χωριά μας. Άμα δεν έχουν ξέρεις τελειώσει τα γυρίσματα του Next to Top Model, λέω εγώ στη Βίκη την Καγιά ή στην Έλα Χριστοπούλου τη φίλη μας, μπέστε μέσα και ρωτήστε. Και στη Μέρη Δραγκοπούλου. Και στη Μέρη Δραγκοπούλου. Την πιο σκληρή μου. Τι αλλαγή έκανε ο Dior στη μόδα. Και εγώ θέλω να απαντήσουν, θα γίνω αστροναύτης. Και εγώ θέλω να μάθω. Άντε, γεια. Να πα στην Εύβοια, να βρει την κυρία Δραγκοπούλου. Πόσο σου πάει αυτό. Πόσο σε τρολάρει τόση ώρα σκορδάκι, σε τσιμπά. Δεν με τρολάρει. Σε τρολάρει, δεν είναι με το Instagram. Είναι το πρόσωπό τη. Όχι, μου τη πάει με το Instagram γιατί ξέρω ότι έχει τόνο. Ποια ήταν η αλλαγή, τηλεφωνήστε το 210 60 25 69. Ποια ήταν η αλλαγή.